Βρισκόμαστε στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στον πύργο της Διεθνούς Έκθεσης, με μια εκπληκτική θέα σε αυτή τη μαγική πόλη, και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ξεκινώ κατευθείαν, παρότι ο πειρασμός της θέας είναι μεγάλος. Είναι μεγάλη δυσκολία να συγκεντρωθούμε στη συνέντευξη. Ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου. Ξεκινώ κατευθείαν με τα ερωτήματά μου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που το ακούω από πολλούς συμπολίτες μας. Ρωτούν αν με τα θέματα που έχουν επιλέξει τα κόμματα ως πεδίο αντιπαράθεσης γίνεται ζημιά στη διεθνή εικόνα της χώρας. Αναφέρομαι στο θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, αλλά και του ναυαγίου στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Επίλου. Μόλις προχθές, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ερντογάν μίλησε για δολοφόνους του ελληνικού λιμενικού. Οι τουρκικές εφημερίδες εκμεταλλεύονται την κόντρα Μητσοτάκη Τσίπρα, την κόντρα σας με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για τις δηλώσεις των μουσουλμάνων υποψηφίων βουλευτών. Μήπως τα κόμματα έχουν επιλέξει λάθος πεδίο αντιπαράθεσης? Κύριε Χατζηνικολάου, η πρόθεσή μου κατά τη διάρκεια και αυτή της προεκλογικής περίοδου ήταν να εστιαστούμε στο θετικό προγραμματικό λόγο και να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς, πώς θα έχουμε καλύτερη δημόσια υγεία. Όμως είναι αναπόφευκτο στον δημόσιο διάλογο να μπαίνουν και τα σημαντικά εθνικά θέματα, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την ίδια την τρέχουσα επικαιρότητα. Ξεκινώ με το θέμα του τραγικού ναυαγίου. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί, κύριε Χατζηνικολάου, που επιρρύψαμε ευθύνες στο λιμενικό για αυτό το οποίο συνέβη. Το έκανε συστηματικά ο κύριος Τσίπρας, αναδεικνύοντας, θα έλεγα, ένα ζήτημα μέσα από την, κατά την άποψή μου, λάθος οπτική γωνία, και εξού δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς τα επιχειρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν από την Τουρκία, η οποία προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να κατηγορήσει την Ελλάδα, εντός εισαγωγικών, ότι πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο. Θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός ο κύριος Τσίπρας στην κριτική την οποία άσκησε, και πιστεύω ότι στο ζήτημα αυτό, κατά την άποψή μου, υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που στηρίζουν την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, μια δίκαιη αλλά αυστηρή πολιτική προστασίας των συνόρων, και κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί έτσι στο ζήτημα αυτό. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα της Ροδόπης. Εκεί επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι αναδείξαμε το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με απαρωτές αναρτήσεις. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί προσωπικά εσάς ότι εσείς το ανεβάσατε. Θα έρθω και σε αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας. Ανέδειξαν πρώτα το ζήτημα. Όμως υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται και από μια πολιτική οικογένεια που έχει δώσει αγώνες για την ισονομία και την ισοπολιτεία στην Θράκη, για τη δυνατότητα των μουσουλμάνων συμπολιτών μας να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή. Και πρέπει να σας πω ότι ανεξαρτήτως του τι θα ψηφίσει η μειονότητα στη Θράκη στις εκλογές που μας έρχονται, εγώ αυτή την πολιτική θα την υπηρετήσω απαρέκλητα. Η Τουρκία όμως. Τώρα αυτό το λέτε για να διαχωρίσετε τη θέση σας από αυτά που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Το λέω γιατί αυτή είναι η πάγια άποψή μου από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγω. Η Τουρκία έχει μια άλλη προσέγγιση. Θέλει τη μειονότητα απομονωμένη και τη θέλει χειραγωγούμενη από το τουρκικό προξενείο. Η αλήθεια είναι ότι και πριν από τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές είχαμε πάρα πολλές αποδείξεις για την, θα έλεγα, ξεδιάντροπη στήριξη την οποία παρήχε το τουρκικό προξενείο σε δύο υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα αυτό θα μπορούσε να κλείσει. Θέλω να σας θυμίσω ότι από την πρώτη φορά που μίλησα για το θέμα αυτό είπα να το κλείσουμε το θέμα. Και πώς μπορούμε να το κλείσουμε το θέμα? Να κάνουν μια πολύ απλή δήλωση οι δύο υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι σέβονται τη συνθήκη της Λοζάνης και ότι εκφράζουν, είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Δεν το έκαναν και εξού και το θέμα έρχεται και επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο. Συγγνώμη για την διακοπή. Μου λέτε γιατί ανέδειξα το θέμα. Το μήνυμα για μένα. Υπήρχε και ένας δικός σας όμως υποψήφιος που αναφερόταν στο ίδιο έγγραφο της ΕΕ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες το τι αναφερόταν στο έγγραφο αυτό της ΕΕ. Ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις πληροφορίες τις οποίες του δώσαμε και το έγγραφο αυτό ανέφερε με απόλυτη σαφήνεια ότι την στήριξη το προξενείο την παρήχε σε αυτούς τους δύο υποψηφίους. Όχι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής απεσύρθηκε από τον εκλογικό. Γιατί βρέθηκε εκτός ψηφοδελτίων? Απεσύρθηκε από τον εκλογικό. Νόμιζα και μια προσωπική του απόφαση, διότι αισθανόταν ότι μπορεί να δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα στο κόμμα. Όμως πρέπει να σας πω ότι ο λόγος για τον οποίο επέμεινα και εγώ στο ζήτημα αυτό δεν ήταν τόσο για να στείλω ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν για να στείλω ένα μήνυμα στην Τουρκία.
ότι παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας για ένα ζήτημα το οποίο αφορά αμιγώς την ελληνική ενομετάξη δεν πρόκειται να δεχθώ. Και θα έλεγα και η Τουρκία πρέπει να επαναξιολογήσει τον τρόπο τον οποίο κινείται στη Θράκη και το ζήτημα αυτό θα το συζητήσω ανοιχτά με τον πρόεδρο Ερντογάν μετά τις εκλογές. Το τι γίνεται στη Θράκη και το τι γίνεται με τη μουσουλμανική μειονότητα είναι ζήτημα το οποίο αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Το προξενείο ξέφυγε σε αυτές τις εκλογές. Πάντα υπήρχαν παρεμβάσεις. Αυτή τη φορά ξέφυγαν τελείως. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είμαι διατεθειμένος να το ανεχτώ από εδώ και στο εξής. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντησή σας με τον πρόεδρο Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο Βίλνιους. Και έχετε και στο πρόσφατο παρελθόν δηλώσει θετικός στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης. Εκείνος όμως εξακολουθεί να μιλά για αποστρατιωτικοποίηση νησιών, ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Να προβάλλει το όραμά του για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι νόημα μπορεί να έχει μια τέτοια συνάντηση μαζί του όταν εκείνος επί της ουσίας και μετά τις τουρκικές εκλογές δεν έχει κάνει βήμα πίσω από τις προκλητικές απαιτήσεις και τους επιθετικούς αναθεωρητικούς του σχεδιασμούς. Κύριε Χατζηνικολάου, ο τουρκικός αναθεωρητισμός, όπως τουλάχιστον εγώ τον βίωσα την τελευταία τετραετία, πράγματι δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, διότι έρχεται και θίγει ευθέως την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω εξηγήσει επανελειμμένως στον κύριο Ερντογάν και του έχω επαναλάβει ότι η Ελλάδα έχει ένα μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσει με την Τουρκία και αυτό είναι η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, ΑΟΣ δηλαδή και υφαλοκρηπίδος, στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, έστω και αν χρειαστεί να καταλήξουμε τελικά στη Χάγη για να μπορέσει κάποιος τρίτος να το επιλύσει για λογαριασμό μας. Όμως αυτή η άποψή μου με αναγκάζει να ξεκαθαρίσω στον πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συναντήσω ότι αν επιμείνει σε αυτή τη ρητορική δεν έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε καθώς δεν πρόκειται ποτέ να δεχθώ να διευρυνθεί η ατζέντα σε ζητήματα όπως η αποστρατικοποίηση ή όπως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία ελληνικών νησιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα ζητήματα δεν πρόκειται ποτέ να τα συζητήσω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Είναι εκτός ατζέντας. Αν γυρίσετε το χρόνο πίσω, μέχρι το 2015-2016, οι διευρυντικές συζητήσεις οι οποίες γινόντουσαν αφορούσαν τον στενό ορισμό της ελληνοτουρκικής διαφοράς, όπως την προσδιορίζουμε εμείς. Στη συνέχεια μπήκαν αυτά τα θέματα στην ατζέντα. Εάν λοιπόν η Τουρκία, για να το πω πολύ περιληπτικά, θέλει να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, θέλει να κάνει ένα καινούριο άνοιγμα στη Δύση, όπως φαίνεται να θέλει ο πρόεδρος Ερντογάν, πρέπει να καταλάβει ότι και αυτό το άνοιγμα περνάει μέσα από την επαναφορά του διαλόγου Ελλάδος και Τουρκίας στη μία βασική διαφορά την οποία υπάρχουν έχουμε. Πολλοί που λένε ότι ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε τη δική μας τακτική απέναντι στην Τουρκία. Να τους υπενθυμίζουμε για παράδειγμα τακτικότερα και στη διεθνή κοινότητα τα εγκλήματα της Τουρκίας σε βάρος Ελλήνων στο παρελθόν και σε βάρος της Ελλάδας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή είναι μια εναλλακτική τακτική στην περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει. Κοίταξε κύριε Χαρνόλ, κανείς δεν επιδιώκει την ένταση ούτε είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε καθεστώς μόνιμης κλιμάκωσης. Δεν πρέπει να είμαστε στα κόκκινα. Και πρέπει να σας πω ότι έστω και αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα μείζωνα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει μονίμως να είμαστε στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου, όπως δυστυχώς φτάσαμε τον Αύγουστο του 2020. Μπορούμε να συμφωνούμε και ότι διαφωνούμε, χωρίς ο ένας να προκαλεί τον άλλον. Προκειμένου χωρίς η Τουρκία να προκαλεί την Ελλάδα, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι προκλητικό εις βάρος της Τουρκίας. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να διευρύνουν την ατζέντα προς μια πιο θετική κατεύθυνση. Ζητήματα που έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με συνεργασία σε θέματα πολιτικής προστασίας, οικονομικής συνεργασίας. Έχουμε μεγάλο διμερές εμπόριο με την Τουρκία. Αλλά όλα εξαρτώνται από την προσέγγιση της Τουρκίας. Η ελληνική πολιτική την περασμένη τετραετία απέδωσε καρπούς. Πώς? Έχουμε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για το πώς η Ευρώπη βλέπει την Τουρκία. Έχουμε ενισχύσει τις συμμαχίες μας, έχουμε μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά έχουμε ενισχύσει σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις μας, κάτι το οποίο φαίνεται να προκαλεί εκνευρισμό στον κύριο Ερντογάν. Πλην όμως οι αποφάσεις αυτές προφανώς δεν υπόκειται στην έγκριση κανενός. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω το θέμα με μια ερώτηση που γνωρίζω ότι σας την έχω κάνει και στην προηγούμενη συνέντευξή μας, πριν από την 21η Μαΐου, και μπορεί να είναι ενοχλητικό να το ρωτώ ξανά και ξανά,
αλλά επειδή ακούω διάφορες φήμες περί του ενδεχομένου μετά τις εκλογές να υπάρξει συζήτηση για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία και διάφορα άλλα, θέλω να σας ρωτήσω και να έχω με σαφήνεια την απάντησή σας για το ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες που η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι πρέπει να συζητηθούν. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τίποτα άλλο. Παρά τα αυτά, η επίλυση αυτής της διαφοράς, δηλαδή η σαφής οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, πιστεύω ότι θα ήταν τελικά προς όφελος και των δύο χωρών, ώστε να λήξει πια αυτή η εκκρεμότητα με έναν τρόπο που προφανώς θα είναι αποτέλεσμα κάποιας συμφωνίας ή της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, εφόσον συμφωνήσουμε και οι δύο ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη. Αλλάζω θεματική ενότητα και έρχομαι στην προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων και στη σύγκρουση για τα προγράμματα. Τι συμβαίνει με το προεκλογικό σας πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε? Σας ρωτώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορούν ότι οι υποσχέσεις σας για αύξηση του μέσου μισθού κατά 25% την επόμενη τετραετία δεν είναι κοστολογημένες και δεν αναφέρονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχετε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε επίσης ότι αυτό το παραδέχθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης. Το ερώτημά μου είναι σαφές και συγκεκριμένο. Θα γίνουν αυτές οι αυξήσεις? Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Έχουν προβλεφθεί? Είναι κοστολογημένες οι εξαγγελίες σας? Κύριε Χατζηνικολάου, εάν πρόκειται να αντιπαραθέσουμε την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στην υλοποίηση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων, θα ήταν πιστεύω ένα πεδίο το οποίο είναι πολύ ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς εμείς έχουμε πια αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί, διότι κατά βάση υλοποιήσαμε το προεκλογικό πρόγραμμα του 2019. Αυτός πιστεύω ότι είναι και ένας από τους λόγους που οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν με αυτό το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Το πρόγραμμά μας είναι σαφέστατα κοστολογημένο. Ο κ. Σκυλακάκης έχει δώσει πολύ σαφείς εξηγήσεις. Και μιας και με ρωτάτε για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, γιατί για τον ιδιωτικό τομέα μιλάμε, ο στόχος μου είναι να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ και μπορούμε να το φτάσουμε. Αυτό δεν είναι ζήτημα υπουργικής απόφασης. Όπως ξέρετε, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα δεν καθορίζονται από το κράτος, ούτε είναι αντικείμενο κοστολόγηση στο μεσοπρόθεσμο. Όποιος τα λέει αυτά δεν καταλαβαίνει βασικά οικονομικά. Εξηγώ λοιπόν ότι μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς μέσα από παραγωγικές επενδύσεις, μέσα από τη μείωση της ανεργίας και μέσα από την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, καθώς η ανεργία θα μειώνεται. Και καθώς αυτοί θα αποκτούν περισσότερες δεξιότητες, οι επιχειρήσεις θα χρειάζεται να πληρώνουν υψηλότερους μισθούς. Το βλέπετε εξάλλου ήδη εσείς τα ρεπορτάζ που κάνετε, το ακούμε συχνά. Δεν βρίσκουμε εργαζόμενους, μας λένε οι επιχειρηματίες. Η απάντησή μου, πληρώστε περισσότερο και θα τους βρείτε. Και ήδη ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί από τα 1.040 ευρώ στα 1.200 ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια. Άρα ο στόχος να έχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ είναι απολύτως εφικτός. Ο δε στόχος να έχουμε κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι καθορισμένος κυβερνητικά στα 950 ευρώ, και αυτός θα επιτευχθεί. Εξάλλου εμείς πήραμε το κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει επίσης ότι δεν περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οι 10.000 προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχετε υποσχεθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται μια βασική υπόθεση, μια πρόσληψη για κάθε μια αποχώρηση. Άρα, όσες συνταξιοδοτήσεις έχουμε, αλλά τόσες νέες προσλήψεις έχουμε. Και προφανώς αυτός είναι και ο κανόνας τον οποίο ακολουθούμε όλα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν είναι μια πρόσθετη δαπάνη, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο, διότι συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη της μισθοδοσίας, η οποία να προσαρμόζεται χρόνο με χρόνο. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, μια εικόνα ότι το ΕΣΥ έχει πρόβλημα, ότι λείπουν άνθρωποι. Κοιτάξτε, εδώ επομένως, πλέον προσλήψεις από τις θέσεις που ήδη υπάρχουν. Εμείς, αυτό το οποίο λέμε, αυτές είναι νέες προσλήψεις, αλλά μπορεί να συνεργαστείτε κάποιος κάπου αλλού και να αποφασίσεις εσύ να δώσεις περισσότερες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει αυτή τη δέσμευση. Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση είναι και ενδιαφέρουσα όταν προέρχεται από ένα κόμμα του οποίου το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο στα 80 κάτι δισεκατομμύρια ευρώ και το οποίο μας είπε, προσέξτε στο πρόγραμμά του, ότι θα προσλάβει 70.000 προσωπικούς βοηθούς. Προσέξτε, μόνο και μόνο για να καλύψει τις ανάγκες των αναπήρων. Και όταν τους ρωτήσαμε τι είναι αυτό το νούμερο,
Εμείς λέμε 2.000. Προσέξτε, εμείς λέμε 2.000 και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 70.000 για να καταλάβετε την προχειρότητα και την παντελή αδιαφορία η οποία υπήρξε από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ στην κατάρτιση του πράγματος. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να συγκριθώ με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι πολίτες από εμάς περιμένουν να δεσμευτούμε ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα κάνουμε πράξη. Και κάτι ακόμα, κάτι τελευταίο, κύριε Χαρισνικολάου. Την τελευταία τετραετία πράγματι πέσαμε συχνά έξω στις προβλέψεις μας, αλλά προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο. Όσο λοιπόν η οικονομία υπεραποδίδει, και όσο βλέπω ότι και φέτος τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι πολύ καλά, ο τουρισμός πηγαίνει καλύτερα, τα έσοδα πηγαίνουν καλύτερα. Αυτό μας δίνει. Στον τουρισμό βλέπω μια ανησυχία στο ξεκίνημα. Όχι, όχι, δεν το βλέπω. Ούτε τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία που έχω δει, το επιβεβαίωνουν αυτό. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, πάντα εάν έχουμε ένα επιπρόσθετο δημοσιονομικό πλεόνασμα, να το επιστρέφουμε στην στήριξη των πιο αδύναμων. Δομικά πια έχουμε αποδείξει κάτι το οποίο όλοι θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μπορούμε να μειώσουμε φόρους, να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να μειώνουμε ταυτόχρονα το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό μας πιστώνεται όχι μόνο από τους Έλληνες πολίτες, αλλά και από τους ξένους οίκους, και γι' αυτό και θα πετύχουμε την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, είμαι σίγουρος, εντός λίγων μηνών μετά την, όπως εκτιμώ, εκλογική μας νίκη την Κυριακή που έρχεται. Θα έρθω ξανά στην επενδυτική βαθμίδα, κύριε Πρόεδρε, στη συνέχεια. Θέλω τώρα να μείνω στο χώρο της υγείας. Σας κατηγορούν η αντιπολίτευση ότι απαξιώσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας τα προηγούμενα 4 χρόνια και ότι ουσιαστικά προωθείτε την ιδιωτικοποίησή του. Τι απαντάτε και τι προβλέπει το πρόγραμμά σας? Ποιες είναι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε απέναντι στους Έλληνες πολίτες για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Το fake news περί ιδιωτικοποίησης της υγείας το ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Η αλήθεια όμως είναι ότι και μέσω της πανδημίας έγιναν βήματα για τη στήριξη του ΕΣΥ. Διπλασιάσαμε τις μονάδες ιδιωτικής θεραπείας. Έχουμε ήδη παραπάνω προσωπικό από ό,τι είχαμε πριν από 4 χρόνια. Ταυτόχρονα έχουμε αποδείξει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί και πρέπει να στηριχθεί από αυτή την κυβέρνηση. Όμως αυτά δεν φτάνουν. Υπάρχουν ζητήματα σημαντικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη, να περιμένει κάποιους μήνες για να κάνει ένα τακτικό χειρουργείο. Δεν γίνεται να πηγαίνει σε τμήματα επειγόντων περιστατικών και η εικόνα την οποία να αντικρίζει να μην είναι αυτή την οποία περιμένει από ένα δημόσιο και δωρεάν εθνικό σύστημα. Να σας θυμίσω και το ΕΚΑΒ, που είχαμε προβλήματα. Για το ΕΚΑΒ, ξέρετε, γίνονται. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Κάνουν μια σπουδαία δουλειά. Όμως και εκεί πρέπει να βελτιώσουμε τους χρόνους απόκρισης. Τι λέμε λοιπόν εμείς, εκτός από τις 10.000 προσλήψεις, έχουμε ήδη εξασφαλισμένους πόρους για να ξαναφτιάξουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα περισσότερα νοσοκομεία μας, για να ανακαινήσουμε 156 κέντρα υγείας και για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πρώτη επαφή του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία να είναι αντάξια μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ταυτόχρονα, θα επιμείνουμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, στην πρόληψη. Έχουμε παραπάνω από 500 εκατομμύρια για προληπτικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες. Χιλιάδες γυναίκες εντόπισαν πρόωρο καρκίνο του μαστού από μια πρωτοβουλία, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μια γυναίκα να πάει σε δημόσια ή σε ιδιωτική δομή. Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Όταν ο ασθενής δωρεάν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ιδιωτική δομή, αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Όταν ο γονιός, ο οποίος αξιοποιεί το Dentist Pass, μια πάλι σημαντική πρωτοβουλία δημόσιας υγείας, και για πρώτη φορά θα πάει το παιδί του σε έναν οδοντίατρο για προληπτικές εξετάσεις στοματικής υγιεινής, θα πάει κατά κανόνα σε έναν ιδιώτη οδοντίατρο. Τα λεφτά όμως τα πληρώνει το κράτος. Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για καλύτερη παροχή δωρεάν υγείας. Και κάτι τελευταίο για τον καρκίνο, γιατί θυμάστε, έγινε πολύ συζήτηση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο χυδαίο. Έχω ακούσει πολλά χυδαία πράγματα στη διάρκεια της πολιτικής μου διαδρομής. Αυτό που άκουσα όμως, ότι θέλουμε να αφήσουμε τους καρκινοπαιθείς να πεθαίνουν και να κάνουμε τριάζ, υποτίθεται, διαλογή δηλαδή των ασθενών με βάση το προσδόκιμο ζωής τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούμε ιδιωτικά συμφέροντα, το είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι χυδαίο. Και είναι χυδαίο όταν απευθύνεται. Σε κάποια περιθώρια ερμηνεών τέτοιων ο κύριος Πνευματικός. Μα γι' αυτό και τέθηκε εκτός ψηφοδελτίων. Και είναι χυδαίο διότι αυτή η κυβέρνηση έχει προσθέσει εκατοντάδες νέα ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα, ώστε να μπορεί ο κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία, εφόσον αυτό συντεγαγραφήσει και επιλέξει ο γιατρός του. Άρα για μας το ζήτημα δεν είναι ένα ζήτημα κόστους. Αποδείξαμε ότι θα στακόμαστε δίπλα στους ασθενείς μας και θα έχουν πρόσβαση στις καλύτερες θεραπείες. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε εγκρίνει αντικαρκινικά φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί στη Γερμανία. Πανάκριβα αντικαρκινικά φάρμακα τα έχουμε εγκρίνει εμείς. Με τις δυνατότητες οικονομικές που έχουμε. Και να βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και να λέει ότι εμείς θέλουμε να αφήσουμε τους
καρκινοπαθείς να πεθαίνουν. Μου κάνει και δε εντύπωση σε πολιτικό επίπεδο. Τα ίδια έλεγαν και πριν από τις εκλογές, σας θυμίζω, της 21ης Μαΐου. Μια παντελώς καταστροφολογική αντιπολίτευση. Τους πήγε στο 20% αυτό. Και όμως συνεχίζουν ακάθεκτοι την ίδια πορεία. Ιδιωτικοποιείτε το ΕΣΥ, θα πεθάνουν οι καρκινοπαθείς, ιδιωτικοποιείτε το νερό. Εδώ είμαστε στη Θεσσαλονίκη, θυμάστε λίγο σε αυτή την ονειρεμένη θέα. Λίγο παρακάτω, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, έγινε συναυλία γιατί ιδιωτικοποιούμε το νερό. Και όταν εγώ είπα, μα συγγνώμη, αν ήθελα να το ιδιωτικοποιήσω, θα το είχα ιδιωτικοποιήσει 4 χρόνια. Και τώρα θα επιστρέψω την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στον έλεγχο του δημοσίου, θα την πάρω δηλαδή από το υπερταμείο και θα τη γυρίσω στην εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών. Όταν θα γίνει αυτό, όταν θα γίνει αυτό, γιατί θα γίνει. Έχω δεσμευθεί ότι θα είναι σε ένα από τα πρώτα νομοσχέδια. Τι θα πούνε τότε? Ότι ήταν Τετάρτη και είχε λιακάδα στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ακρίβεια. Μέγα πρόβλημα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Το κράτος έχει εισπράξει πάνω από 5 δισεκατομμύρια, λέει η αντιπολίτευση, από έμεσους φόρους, που είναι και οι πιο άδικοι, γιατί πλήττουν κυρίως τις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις. Δεν θα μπορούσατε να μειώσετε τον ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης για να βοηθήσετε τις οικογένειες, να βοηθήσετε τα νοικοκυριά που έχουν οικονομικό πρόβλημα? Έστω και αν αυτό που λέω μπορεί να ακούγεται. Και βέβαια, για να μην σας διακόψω ξανά, μήπως πρέπει επίσης να ενταθούν οι έλεγχοι για εσχροκέρδη? Λέτε δύο. Με το δεύτερο συμφωνώ, με το πρώτο διαφωνώ. Γιατί όμως, έστω και αν αυτό το οποίο λέω μπορεί να ακούγεται αντιδημοφιλές. Μείωση του ΦΠΑ δεν θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών. Το δοκίμασαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απέτυχαν. Το δοκιμάσαμε εμείς και εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλούς τελεστές ΦΠΑ. Στον καφέ, παραδείγματος χάρη, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Αν θέλουμε να μειώσουμε το ΦΠΑ, θα ωφελήσουμε τις επιχειρήσεις, όχι τον τελικό καταναλωτή. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η ίδια η ζωή το έχει απαντήσει και ταυτόχρονα. Βέβαια, εκεί η αντιπολίτευση λέει κάντε ελέγχους. Και ταυτόχρονα. Μισό, έχουμε ελεύθερη αγορά. Τι θα κάνουμε, δηλαδή να κάνετε ελέγχους για να προσδιορίσουμε το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης? Αυτά, συγγνώμη, είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται σε καμία χώρα του κόσμου και προφανώς δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Όμως η μείωση του ΦΠΑ θα μας στερούσε πολλά χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία η αντιπολίτευση πρέπει να μας πει από πού θα τα βρει. Και βέβαια η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ, γιατί για προσωρινή μείωση μιλάμε, σημαίνει ότι κάποια στιγμή ο ΦΠΑ θα επανέλθει στις τιμές αυτές, το οποίο θα σήμαινε αύξηση των τιμών τότε. Κοιτάξτε να δείτε, η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα. Εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από την πραγματικότητα ότι έχουμε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στα τρόφιμα στην Ευρώπη. Ναι, έχουμε, αλλά παρά τα αυτά δοκιμάζεται ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ. Η μόνιμη λύση για την ακρίβεια είναι δύο πράγματα. Έλεγχη και διαφάνεια στις τιμές, γιατί υπάρχουν φαινόμενα ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς. Και τελικά η αύξηση των μισθών και η μείωση των φόρων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Το market pass είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι η λύση. Μπορεί να υπάρξει και δεύτερο market pass. Οι πολίτες θα το πάρουν, θα τους ανακουφίσει σίγουρα, αλλά δεν θέλω να δίνεται αυτή η εντύπωση, και θα ήταν και λάθος μας, ότι στηρίζουμε τους πολίτες μόνο με επιδόματα, χωρίς να αντιμετωπίζουμε τη διαρθρωτική αιτία του προβλήματος. Τώρα αναφερθήκατε στο market pass και να ρωτήσω επευκαιρία αν θα συνεχίσει να στηρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας, ή αν αυτή η στήριξη θα σταματήσει, γιατί ακούω συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έντονες για το αν η πολιτική της πρέπει να γίνει αυστηρότερη και πιο λιτή σε ό,τι αφορά τα επιδόματα και τις ενισχύσεις. Ναι, καταρχάς να θυμηθούμε πόσες κρίσεις διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη τετραετία. Πολύ σημαντική κρίση, το θυμάστε εξάλλου, το κουβεντιάζαμε, η έκρηξη των τιμών του φυσικού αερίου. Και θυμάστε τότε, όταν ξαφνικά ανεβαίναν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος και κάναμε μια δραστική παρέμβαση, φορολογήσαμε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποίησαμε τους πόρους από αυτή τη φορολόγηση για να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και ξαφνικά το θέμα, το θυμάστε κι εσείς, έφυγε από την επικαιρότητα. Γιατί πολύ απλά συμπιέσαμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται κάποια ουσιαστική στήριξη, πολύ απλά διότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν πέσει πολύ και γιατί η χώρα μας παράγει πολύ ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και από τον άνεμο. Αυτή είναι η δομική λύση στο πρόβλημα των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα προγράμματα όπως το εξοικονομώ, το αλλάζω θερμοσύμφωνα. Ξέρετε, εμείς έχει πολύ ενδιαφέρον, μιλάμε για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το εξοικονομώ και για το αλλάζω θερμοσύμφωνα παρά γιατί είναι η καθημερινότητά τους. Αυτά όμως είναι όλα προγράμματα τα οποία εμείς τα δρομολογήσαμε και θα τα συνεχίσουμε.
ελπίζω να μην χρειαστεί να προκύψει ξανά ανάγκη να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν εκτιμώ ότι θα συμβεί αυτό. Νομίζω ότι αυτή η κρίση πια πέρασε. Αυτοκριτική, κύριε Πρόεδρε. Για λάθη, παραλήψεις, καθυστερήσεις στην πρώτη τετραετία έχετε κάνει. Παράδειγμα, διαβάζω σήμερα για τα Τέμπη από το πόρισμα ότι αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργούσε ούτε ο τοπικός πίνακας ελέγχου. Θα προχωρήσετε στη δεύτερη τετραετία στη δημιουργία ενός σύγχρονου σιδηροδρόμου και με ποιο χρονοδιάγραμμα? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλους τους πολίτες. Έχω αναλάβει τις δεσμεύσεις μου απέναντι στους Έλληνες πολίτες και ειδικά αυτή η δέσμευση είναι μια δέσμευση την οποία την οφείλουμε στην ελληνική κοινωνία και πρωτίστως ειδικά στα νέα παιδιά τα οποία χάθηκαν τόσο άδικα. Θα τελειώσει το έργο το περιβόητο μέσα στους επόμενους μήνες. Έχουμε σημαντικούς πόρους εξασφαλισμένους για να επενδύσουμε στα τρένα μας. Ήμουνα παραδείγματος χάρη στην Πάτρα πριν από λίγες μέρες. Εκεί πέρα προχωράμε σε μια σημαντική υπογειοποίηση του τρένου εντός της Πάτρας για να μπορέσει το τρένο να φτάσει μέχρι το λιμάνι. Θα έχουμε τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού, από την Πάτρα δηλαδή μέχρι την Αθήνα, από την Αθήνα μέχρι τα σύνορα και μετά μέχρι την Αλεξανδρούπολη και το Ορμένιο, μια σύγχρονη και προφανώς παντελώς ασφαλή σιδηροδρομική γραμμή. Αλλά με ρωτήσατε ένα ευρύτερο ερώτημα για τα θέματα της αυτοκριτικής μας. Ναι, ας πούμε, ναι. Για παράδειγμα, αλλαγές στο λεγόμενο βαθύ κράτος θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στην δεύτερη τετραετία. Η πικρή εμπειρία των όσων έγιναν γύρω από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έχει οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα. Τι θα κάνετε για να προστατεύσετε και να βελτιώσετε την ποιότητα των δημοκρατικών μας θεσμών και της λειτουργίας? Για τα ζητήματα αυτά έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές και πιστεύω ότι ήδη τα πρώτα αποτελέσματα για τη λειτουργία της νέας ΕΥΠ είναι ορατά για το δε βαθύ κράτος στο οποίο αναφερθήκατε. Ξέρετε, εμείς είμαστε αυτοί που κόντρα σε πολλές αντιδράσεις προχωρήσαμε και επιμείναμε στην έννοια της αξιολόγησης. Το κάναμε στην παιδεία. Ξεκινήσαμε με τα σχολεία, τις σχολικές δομές. Τώρα πηγαίνουμε στην αξιολόγηση του προσωπικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει πια σε ολόκληρο το δημόσιο. Θέλουμε να επιβραβεύουμε τους δημόσιους υπάλληλους και με βάση τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, να τους δίνουμε ένα πριν παραγωγικότητας. Όλες αυτές, ξέρετε, είναι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις οποίες μόνο εμείς πιστεύουμε. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο απαραίτητη δεν είναι μόνο για να κυβερνηθεί η χώρα, γιατί δεν υπάρχει εταίρος, από τη στιγμή που το Πασόκ μας λέει πηγαίνετε με την ακροδεξιά να κάνετε κυβέρνηση, εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπω σε μια κυβέρνηση. Είναι ακριβώς γιατί μόνο εμείς πιστεύουμε σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν, ειδικά στη λειτουργία του κράτους. Και επειδή σε αυτό έχουμε ήδη δώσει κάποια πρώτα σημαντικά διαπιστευτήρια, νομίζω οι πολίτες ξέρουν ότι θα επιμείνουμε σε αυτό. Και πρέπει να σας πω δε ότι εφόσον αν υποθέταμε ότι επιβεβαιωνόταν απλά το εκλογικό αποτέλεσμα της κάλπης της 21ης Μαΐου. Αυτό είναι μια πολύ ισχυρή εντολή την οποία μας δίνει ο ελληνικός λαός. Και μια μεγάλη ευθύνη στους δικούς μου όμως, και την αισθάνομαι αυτή την ευθύνη. Και η ευθύνη έχει να κάνει με το ότι οι πολίτες μας δεν έτρεξαν πιο γρήγορα, όχι πηγαίνετε πιο αργά. Κάνετε πιο τολμηρές αλλαγές. Έχετε πρόβλημα με το ΕΚΑΒ, δεν με νοιάζει πώς, λύστε το. Φέρτε ελικόπτερα, βρείτε οδηγούς για τα ασθενοφόρα. Δεν υπάρχει πια η δικαιολογία δεν μπορώ να το κάνω ή καθυστερώ. Ναι, κάποια προβλήματα δεν λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε όμως μια πλήρη αίσθηση της βαριάς ευθύνης που αναποθέτουν οι πολίτες στους ώμους μας. Και μπορώ να σας πω ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα αυτό την Κυριακή, ότι είμαι πολύ πιο αποφασισμένος, πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο έτοιμος να κάνω και τις απαραίτητες συγκρούσεις για να υλοποιήσω αυτή την προσδοκία των πολιτών. Δεν είναι μόνο δικό μου όραμα. Αυτό θέλει η πλειοψηφία των πολιτών να κάνουμε στη χώρα σήμερα. Νέα κυβέρνηση. Αν κερδίσετε τις εκλογές την Κυριακή, έρχονται δομικές αλλαγές. Τι χαρακτήρα θα έχει το νέο κυβερνητικό σχήμα? Σας ακούω το τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιείτε μία ποδοσφαιρική έννοια, το rotation, εννοώντας ότι θα κάνετε αλλαγές. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει τρομάξει, έχει ανησυχήσει κάποια από τα στελέχη σας και διερωτώ με μήπως προκαλέσει μια εσωκομματική αναταραχή μετά τις εκλογές. Εντάξτε, ο σχηματισμός της κυβέρνησης είναι αποκλειστικό προνόμιο του εκλεγμένου πρωθυπουργού, με τις δυσκολίες που πάντα αυτό συνεπάγεται, γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι πάντα τα αιτήματα είναι πολύ περισσότερα από τις θέσεις που υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Όμως η δικιά μου αποστολή είναι να κάνω την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση. Και η καλύτερη δυνατή κυβέρνηση στο δικό μου το μυαλό δεν είναι μια κυβέρνηση ισορροπιών.
ή γεωγραφικής εκπροσώπησης, όπως παλιά θεωρούσαμε ότι όλα αυτά πρέπει να καλύπτονται, είναι ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά στο συγκεκριμένο Υπουργείο ή Υφυπουργείο όπου θα πάει. Άρα θα είναι μια κυβέρνηση δουλειάς, μια κυβέρνηση με ανθρώπους που θα με έχουν πείσει για την αποτελεσματικότητα τους. Και ναι, το rotation πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, διότι πιστεύω ότι πάντα χρειάζεται ανάγκη για καινούργιες προκλήσεις. Και αυτή η ανανέωση, δηλαδή να φύγει ένας πρωτοκλασσάτος υπουργός και να πάει σε ένα άλλο υπουργείο, νομίζω ότι τελικά μας βγάζει από αυτήν τη βολή μας εντός εισαγωγικών και νομίζω ότι γενικά όλους μας κάνει με κάποιο τρόπο καλύτερους. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλήσω πολύ για την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε έχουμε ακόμα τρεις μέρες προεκλογικής εξαρτίας, δεν προεξοφλώ το πολιτικό αποτέλεσμα, καταλαβαίνω όμως τη δημοσιογραφική περιέργεια. Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί ορισμένοι ράβουν κουστούμια και υπάρχει μια ανησυχία μήπως μείνουν αφόρετα τα κουστούμια. Έχουμε τόσες βαφτίσεις, γάμους το καλοκαίρι, σίγουρα ένα καλό κουστούμι δεν μπορεί να πάει χαμένο. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω με ένα ερώτημα που φαντάζομαι είναι στη σκέψη των Ελλήνων πολιτών. Συνήθως οι δεύτερες τετραετίες των κυβερνήσεων είναι χειρότερες από τις πρώτες. Τουλάχιστον από το 1974 μέχρι σήμερα αυτό έχουμε νιώσει όλοι, ότι στη δεύτερη τετραετία λίγο η αλαζονία ότι είναι κανείς κυρίαρχος για πολλά χρόνια, λίγο η κόπωση, λίγο το ότι νιώθουν πιο σίγουροι οι υπουργοί και οι αρχηγοί και οι πρωθυπουργοί, οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα από ό,τι στην πρώτη τετραετία. Το ερώτημά μου είναι αν αυτό το έχετε σκεφτεί και αν έχετε στο μυαλό σας το αντίδοτο, τρόπους για να είναι η δεύτερη τετραετία καλύτερη από την πρώτη. Καταρχάς, ένα πρώτο αντίδοτο είναι ένα γερό ταρακούνι μας ο σχηματισμός κυβέρνησης, έτσι είναι. Ταράξουμε λίγο τα νερά. Ναι, ο κίνδυνος αυτός τον οποίο λέτε υπάρχει και προφανώς με προβληματίζει και εμένα, πόσο μάλλον όταν και στην αντιπολίτευση θα επικρατούν συνθήκες εσωστρέφειας, εκτιμούμε το αποτέλεσμα αυτό. Θα σας έλεγα ότι πρέπει... Α, γιατί το λέτε, νομίζετε ότι μπορεί να έχουμε αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ? Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν και όταν βρεθείτε με τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα τοποθετηθεί γι' αυτό, θα ερωτηθεί και από τους δημοσιογράφους. Το λέω ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δημιουργεί αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Χρέος μας είναι, εκτός από τη δουλειά που θα κάνει η αντιπολίτευση, όπως την κάνει, είναι πάντως η ισχυρή αντιπολίτευση, η καλή αντιπολίτευση, αυτό σας λέω, κάνει καλύτερη την κυβέρνηση. Γι' αυτό το λέω, επειδή δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια τέτοια αντιπολίτευση, χρέος μας είναι να είμαστε κι εμείς η αντιπολίτευση του εαυτού μας. Αυτό σημαίνει να ακούμε την κοινωνία, να μην κλεινόμαστε, να μην θεωρούμε ότι έχουμε πάντα δίκιο και να αυτοδιορθωνόμαστε συνέχεια και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το πώς το κάναμε την πρώτη τετραετία. Από εκεί και πέρα, επειδή μου αρέσει να, όσο μπορώ, να ξαναγράφουμε τους κανόνες, θέλω να σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Νέα Δημοκρατία πέτυχε να αυξήσει το ποσοστό της όντας στην κυβέρνηση. Δεν το έχει κάνει ποτέ, από το 1994 και μετά το πέτυχε για πρώτη φορά τώρα. Ελπίζω να το ξανακάνουμε στην κάλπη της Κυριακής της 25ης Ιουνίου και είμαι σίγουρος ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Χωρίς να θέλω να βάλω βαθμό στην πρώτη τετραετία, νομίζω οι πολίτες έβαλαν το βαθμό στην πρώτη τετραετία, αλλιώς δεν θα μας έδιναν το ποσοστό αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Κλείνω. Τελευταίο ερώτημα. Θέλω να μου περιγράψετε τις πρώτες προτεραιότητες, τις πρώτες μέρες, στην περίπτωση που κερδίσετε την Κυριακή, τι περιλαμβάνει η πολιτική ατζέντα σας, το πολιτικό ημερολόγιο για τις πρώτες 10-15 μέρες. Λοιπόν, καταρχάς, καλώς των πραγμάτων, θα ορκιστεί η κυβέρνηση και οι καινούργιοι υπουργοί θα πάρουν τους μπλεφακέλους τους, όπως έγινε και το 2019, με τα χρονοδιαγράμματα. Βεβαίως και είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι, γιατί το κυβερνητικό έργο δεν σταματάει. Συνεχίζεται και να γνωρίζουν ποιες είναι οι προτεραιότητες τους για το επόμενο χρονικό διάστημα και ποιοι είναι οι στόχοι για τους οποίους είχαμε δεσμευθεί, διότι δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο. Θα υπάρχει μια συνέχεια. Από εκεί και πέρα, θα έχουμε πολλές διεθνείς υποχρεώσεις. Έχουμε μια σύνοδο κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, πολύ σημαντική, όπου θα συζητήσουμε και τα ζητήματα της μετανάστευσης. Και θα είναι μια ευκαιρία ακόμα να επαναλάβω την ανάγκη για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την σημασία την οποία αποδίδουμε σε αυτή την ισορροπία μεταξύ φύλαξης
συνόρων, αλλά και της εσωτερικής διαχείρισης του προσφυγικού προβλήματος. Δεν γίνεται να αφήνονται. Το Δουβλίνο 2 φορτώνει τις χώρες του και Νότου με όλες γι' αυτό δεν γίνεται η Ελλάδα ή η Ιταλία να τραβάει το κάρο και κάποιοι άλλοι να σφυρίζουν. Αδιάφορα, υπάρχει μια ακόμα διεθνής υποχρέωση που είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία ενδεχομένως να μπορώ να συναντηθώ και με τον κύριο Ερντογάν και εκτιμώ ότι θα ξεκινήσουμε άμεσα. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Τα πρώτα νομοσχέδια. Τα δύο πρώτα νομοσχέδια για τα οποία έχω ήδη μιλήσει είναι η νέα φάση του επιτελικού κράτους, όπως το κάναμε και την πρώτη φορά, και ένα μεγάλο οικονομικό νομοσχέδιο, στο οποίο θα αποτυπωθούν πια νομοθετικά όλες οι δεσμεύσεις μας για την επόμενη τετραετία, για να σταματήσει και αυτή η κουβέντα, αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, για να μην υπάρχει καμία τέτοια αμφιβολία. Αυτά θα αποτυπωθούν νομοθετικά, είτε αμέσως πριν τις διακοπές του Αυγούστου, είτε αμέσως μετά, αλλά σίγουρα πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ. Και βέβαια να πω ότι η τρέχουσα επικαιρότητα της διακυβέρνησης δεν σταματάει. Εμείς 25 ψηφίζουμε, 26 εφόσον τα πράγματα έρθουν όπως το πιστεύουμε, σηκώνουμε μανίκια. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν και πρέπει να ολοκληρωθούν. Οι πολίτες θα πάνε και θα κάνουν, νομίζω, πιο χαλαρή τις διακοπές μας. Εμείς θα είμαστε σε επάλξεις και θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ανακοίνωση για το νέο όχι της αλβανικής δικαιοσύνης να αφήσει ελεύθερο το Φρέντι Μπελέρη.